Είναι αλήθεια ότι μεγάλες εκθέσεις μεγάλων οργανισμών παγκοσμίως λένε ότι κάποιοι κίνδυνοι υγείας που συνδυάζονται με τις γιορτές, συνυπάρχουν με τις μεγάλες γιορτές, ένα από αυτά τα προβλήματα υγείας είναι η υπερφαγία. Δηλαδή, και γίνεται πρόβλημα υγείας η υπερφαγία. Άρα, γι' αυτό ουσιαστικά πρέπει να συζητήσουμε την υπερφαγία που γίνεται πρόβλημα υγείας. Τι σημαίνει υπερφαγία? Να τρώμε πολλές θερμίδες σε μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα κακής ποιότητας θερμίδες με πολύ ζάχαρη. Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους να καταναλώσουν σε όλα τα επίπεδα. Καταναλώνουν, δώρα, τραπέζια. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν μια ανησυχία στον εγκέφαλο και στο τέλος, χωρίς να καταλαβαίνουμε πολύ συνειδητά τα πράγματα, μπορεί να καταναλώσουμε πολύ περισσότερες θερμίδες. Μην πω τι πρέπει να κάνουμε στις γιορτές, πρέπει να πούμε τι πρέπει να κάνουμε μετά τις γιορτές. Δηλαδή, ένας πολύ έτσι δημοφιλής συνάδελφος λέει το εξής, ότι δεν έχει σημασία, λέει, τι τρώμε από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά. Σημασία έχει τι τρώμε από την Πρωτοχρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Τι σημαίνει υπερφαγία? Είπαμε, να μην τρώμε πολλές, να σημαίνει ότι τρώμε πολλές θερμίδες σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα το ζήτημα είναι να ελαττώσουμε αυτές τις πολλές θερμίδες. Για να τις ελαττώσουμε χρειάζεται μια προετοιμασία και μια στρατηγική. Φανταστείτε ένα πιάτο. Ένα πιάτο που έχετε μπροστά σας, ένα εικονικό πιάτο. Πρέπει το μισό πιάτο να προσπαθούμε να το γεμίζουμε με σαλάτα, το 1 τέταρτο του πιάτου με τα ορεκτικά και το 1 τέταρτο του πιάτου με τα κρεατικά. Αν θέλουμε να ξαναγεμίσουμε, καλό θα είναι να το γεμίσουμε πάλι με σαλάτα λαχανικά και ενδεχομένως να προσθέσουμε και λίγο κρέας. Άρα έτσι θα καταφέρουμε να μην παίρνουμε πάρα πολλές θερμίδες, γιατί τα λαχανικά και οι σαλάτες δεν έχουν πολλές θερμίδες από μόνες τους. Μας φουσκώνουν όμως και άρα μας δημιουργούν ένα κορεσμό. Ένα άλλο είναι πολλές φορές δεν είμαστε καλά ενυδατωμένοι πριν πάμε σε ένα μεγάλο τραπέζι. Γενικά πριν φάμε, είναι καλό να είμαστε καλά ενυδατωμένοι. Γιατί πολλές φορές διψάμε και νομίζουμε ότι πεινάμε και τελικά τρώμε περισσότερο. Άρα, καλή ενυδάτωση πριν το μεγάλο τραπέζι. 1-2 ποτήρια νερό, να φουσκώσει η κυλίτσα μας ώστε να μην έχουμε την ανάγκη, να μην νομίζουμε ότι έχουμε την ανάγκη να φάμε πολύ φαγητό. Ένα άλλο που πολλοί κάνουν, παραλείπουν κάποια γεύματα. Είναι αλήθεια ότι ξεχνάμε φρούτα και λαχανικά όλο αυτό το 15ήμερο που είναι σετ γιορτών ενδιάμεσα. Άρα τα φρούτα και τα λαχανικά να μην τα ξεχνάμε, ιδιαίτερα ως ενδιάμεσα γεύματα, γιατί αυτά ρυθμίζουν και την πείνα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην πάμε και πολύ νηστικοί σε ένα μεγάλο τραπέζι. Είναι προτιμότερο να έχουμε φάει μια ικανή ποσότητα, ας πούμε, αν έχουμε ένα βραδινό ρεβεγιόν, μια ικανή ποσότητα το απόγευμα, τέτοια ώστε να μην νιώθουμε έντονη την όρεξη, γιατί τελικά το ισοζύγιο των θερμίδων που θα πάρουμε, αν είμαστε πολύ νηστικοί από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, θα είναι γιατί πολύ μεγαλύτερο. Γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι θα φάμε πολλές το βράδυ φορές, και να μείνουμε τελείως. Είναι μια παράλογη σκέψη εν τέλει, γιατί όσο μεγαλώνει η πείνα, φανταστείτε ότι με 5 μεγάλες μπουκές σε 5 λιπαρά εδέσματα, εδώ όχι απλά έχουμε κάνει απόσβεση στις θερμίδες που δεν πήραμε, γιατί νομίζουμε ότι θα πρέπει να μην φάμε νωρίτερα για να καλύψουμε ένα κενό θερμίδων. Εμείς νομίζουμε λοιπόν ότι κάνουμε κάτι έτσι και τελικά κάνουμε χειρότερο κακό. Τρώμε πολύ περισσότερες θερμίδες και κάνουμε και πολύ κακό και στο γαστρεντερικό μας σωλήνα, γιατί τον φορτίζουμε με πάρα πολύ φαγητό, τον κουράζουμε, κουράζουμε τον οργανισμό και μετά έχετε μια άλλη επιπλοκή των Χριστουγέννων που είναι οι γαστρεντερικές δυσφορίες, είναι μετά την υπερφαγία αυτό, και σε πολύ χειρότερο στάδιο μπορεί να εμφανιστούν και κάποιες ενοχλήσεις καρδιαγγειακές, ας πούμε να έχουμε κάποια επεισόδια που αφορούν τη γενικότερη υγεία μας, γιατί και αυτό αποτελεί μια επιπλοκή σε μεγάλες γιορτές. Το πλαίσιο στη ζωή μας καθορίζει πάρα πολύ τις επιλογές μας. Φανταστείτε ότι έχουμε μπροστά μας καθημερινά, είμαστε σε οπτική επαφή με κουραμπιέδες και μελομακάρονα, άρα εντάξει, ο μυς της θέλησης πολλές φορές να θέλουμε να αποφύγουμε κάτι κουράζεται. Η θέληση είναι σαν ένας μυς. Αν το μη αυτό τον διατηρούμε σε ενέργεια όλη την ώρα, μη φας εκείνο, μη φας το άλλο, κάποια στιγμή αυτό με την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται αυτές οι δυνάμεις, οι αντοχές μας να μην φάμε και γιατί μπορεί να μας προσθέσει θερμίδες. Και μάλιστα έχει εντοπιστεί ότι πολλοί άνθρωποι μετά τις γιορτές της πρωτοχρονιάς, ας πούμε, που έχουν καμφθεί πάρα πολύ αντιστάσεις πια, τότε τρώνε τα περισσότερα γλυκά. Μπορεί να τρώει και κουραμπιέ και μελομακάρονο. Καλό θα είναι να μπορούμε να τρώμε μέχρι ένα την ημέρα. Μπορεί να τρώμε ένα την ημέρα, με στρατηγική δηλαδή, όπως σας είπα και πριν. Καλό να είναι μετά το μεσημεριανό ή γενικά μετά από γεύμα. Γιατί η δυσφορία πολλές φορές που νιώθουμε μετά από γιορτές από το στομάχι μας και τα έχουμε μπουχτίσει, εν πάση περιπτώσει, τα πολλά γλυκά, μας κάνει να πρέπει να λέμε, άντε να επιστρέψουμε πάλι στα λαχανικά μας. Θα είναι να πάμε σε
σε πρωτογενή τρόφιμα, δηλαδή να μην έχουν μεγάλο συνδυασμό και να μην έχουν μεγάλη ποσότητα τροφίμων που συνδυάζονται για να τα φάμε. Στην πρώτη τριάδα στην παχυσαρκία, αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένας καθρέφτης που δείχνει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή και είμαστε και υπέρβαρος λαός και είμαστε και λαός τεμπέλικος εισαγωγικά, δηλαδή δεν ασκούμαστε πάρα πολύ, δεν κάνουμε οργανωμένη άσκηση. Σημαντικό λοιπόν να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει παχυσαρκία, η παιδικοεφηβική υπάρχει ακόμα ενεργή στη χώρα μας. Ασφαλώς και υπάρχει μια βελτίωση σχετική στα ποσοστά παχυσαρκίας σε ενήλικο πληθυσμό, όχι πολύ μεγάλη όμως. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και δεν είναι μόνο το θέμα τι βάζουμε σε ένα τραπέζι, είναι θέμα του τρόπου ζωής. Η διατροφή είναι μια συνιστόσα τρόπου ζωής. Είναι το πλαίσιο, είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε, η οποία τι να είναι υπερκαταναλωτική. Πιστεύετε ότι ο βασικότερος ρόλος ανήκει στην οικογένεια? Ο βασικότερος, ειδικά στη χώρα μας, είναι η οικογένεια, πραγματικά. Η χώρα μας, η Ελλάδα, έχουμε πολύ στενές επαφές οικογενειακά. Τρώμε πάρα πολλές φορές οικογενειακά και δεν μένουμε μόνο στην πυρηνική οικογένεια. Είναι μεγάλες οι οικογένειες στην Ελλάδα και αυτές επηρεάζουν, γιατί, για αυτό που σας είπα μόλις πριν, για το πλαίσιο. Γιατί η οικογένεια αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο επιλογών, φτιάχνει αρχιτεκτονική επιλογών στα παιδιά και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάνει ένας ενήλικας, τι τρώει ένας ενήλικας, γιατί το παιδί είναι, καθρεφτίζεται στο παιδί όσα τρώει ένας ενήλικας.